Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον από το εξωτερικό για την αγορά εξοχικών κατοικιών στη χώρα μας, ιδίως σε δημοφιλείς, σε τουριστικούς προορισμούς, ενδιαφέρον το οποίο αναμένεται να γίνει ακόμα πιο μεγάλο μετά και την άρση των Capital Controls. Μαζί μας ο Κώστας Κετσιατζής και να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δέντα. Πραγματικά έχουμε έντονο ενδιαφέρον από το εξωτερικό για δεύτερη κατοικία και εξοχική κατοικία στην Ελλάδα. Πάρα πολλοί ξένοι, κυρίως από Μέση Ανατολή, Ρωσία, Τουρκία, τώρα τελευταία αναζητούν εξοχικά και δεύτερες κατοικίες στην Ελλάδα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια προτίμηση εννοείται στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Παίζει πάρα πολύ η Αθήνα και κυρίως αυτό που λέμε η Αθηναϊκή Ριβιέρα. Τα νότια προάστια, τα νότια ανατολικά προάστια. Βέβαια, ενώ παλιότερα υπήρχε περισσότερο ενδιαφέρον προς Ιούνιο και εκείνες τις μεριές, τώρα βλέπουμε ότι πιο πολλοί ψάχνουν πιο κοντά στο κέντρο, δηλαδή σε Βούλα, Βουλιαγμένη, Γλυφάδα, Ελληνικό. Και αυτή είναι μια τάση η οποία αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω το επόμενο διάστημα. Το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο. Οι πράξεις οι οποίες κλείνουν από ό,τι μας λένε οι μεσίτες είναι λίγες. Ακόμα, παρά το μεγάλο ενδιαφέρον. Φοβούνται. Γιατί ακόμα υπάρχει αυτό το πρόβλημα της οικονομικής σταθερότητας στην Ελλάδα. Υπάρχει το ζήτημα του τι θα γίνει με το χρέος, το τι θα γίνει με τις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές. Λειτουργούν ανασταλτικά τα capital controls. Αυτά είναι προβλήματα τα οποία όμως, αν επιληθούν, θα μπορέσουν να δώσουν πολύ μεγάλη όφεση στη συγκεκριμένη αγορά, η οποία δεν πάει και τόσο άσχημα δεδομένων των συνθηκών. Βλέπουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην Κρήτη, στη Χαλκιδική από πλούσιους και ευκατάστατους γενικά ανατελικό Ευρωπαίους. Στην Μεσσηνία υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από Γερμανούς και Σκανδιναβούς. Παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο οι μεγάλες αναπτύξεις τουριστικές οι οποίες γίνονται, οι οποίες δίνουν ένα καινούργιο αέρα γενικότερα στις περιοχές στις οποίες αναπτύσσονται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό της Κώστα Ναβαρίνο στη Μεσσηνία. Και βλέπουμε ότι σιγά σιγά, ενώ υπάρχει και προοπτική βελτίωση του προγράμματος της χρυσής βίζας, που είναι ουσιαστικά η άδεια, δίνει τα άδεια παραμονής σε κατοίκους τρίτων χωρών, οι οποίοι αγοράζουν ακίνητα τουλάχιστον 250.000 ευρώ. Κινέζοι επιτοπλίστων. Είναι πολλοί Κινέζοι, είναι Άραβες, οι οποίοι ενδιαφέρονται από τη Μέση Ανατολή. Τούρκοι τώρα τελευταία, δεδομένου και των γεωπολιτικές εξελίξεις μας έχουν ευνοήσει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα και ειδικά σε ό,τι αφορά τον τουρισμό και σε ό,τι αφορά και την τουριστική κατοικία.